Αυτές τις εικόνες που μόλις παρακολουθήσαμε, είμαι πραγματικά χαρούμενος που στον ομό Ηλίας διοργανώνουμε αυτό το φρέσκο και το πιο ζωντανό φεστιβάλ.
Ένα φεστιβάλ που φιλοξενεί κάθε χρόνο επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Ταξιδεύει την Ηλία και την Ολυμπία στα πέρατα της γης. Και αποτελεί μια μεγάλη γιορτή του παιδικού και εφηβικού κινηματογράφου. Όλες αυτές τις μέρες γέμισαν οι δρόμοι της πόλης μας με ομάδες παιδιών από διάφορες χώρες του κόσμου με κάμερες στα χέρια. Κάθε μέρα χιλιάδες παιδιά και φίλοι του σινεμά γέμιζαν τις αίθουσές μας τόσο στον Πύργο όσο στην Αμαλιάδα, στη Γαστούνη και στη Σαχάρο και συμμετείχαν σε δεκάδες δράσεις και εκδηλώσεις που οργανώθηκαν αυτό το 15ήμερο. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου δίνει χώρο στα παιδιά και στους νέους της περιοχής μας για να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους και να ανακαλύψουν νέους δρόμους. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλίας πιστεύει σε αυτό το φεστιβάλ και έχει χρέος να συνεχίσει να το στηρίζει, όπως κάνει εδώ και χρόνια, γιατί είναι και δικό της δημιούργημα. Το φεστιβάλ μπήκε άξια στη δεύτερη δεκαετία και συνεχίζει δυναμικά και υποσχόμαστε ότι έχει πολλά χρόνια δημιουργίας μπροστά του. Ξέρω ότι όλοι έχετε αγωνία για τα βραβεία όπως και εγώ, οπότε ας σας αφήσουμε την τελετή να ξεκινήσει. Χαρείτε τη γιορτή. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Περάσαμε ωραία φέτος. Okay. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και όχι μόνο για τις ταινίες που είδαμε, οι οποίες όπως πάντα είναι επιλεγμένες από τη Διεθνή Κινηματογραφία για παιδιά και για νέους, αλλά κυρίως χάρη σε εσάς που γεμίσατε τον πύργο με ομορφιά και δημιουργία. Εκατοντάδες παιδιά συμμετείχαν σε όλες τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ. Πιο απλά το να παρακολουθείς ταινίες μέχρι τα εργαστήρια και φανταστείτε το χρόνο που ξόδευσαν όλα αυτά τα παιδιά για να βρίσκονται μαζί μας.
Λοιπόν, αν θυμάστε από την τελετή έναρξης, αυτό εδώ το υπτάμενο ποδήλατο έφερε τις ταινίες από όλο τον κόσμο και αυτές είναι οι δικές σας σημαίες, οι δικές σας, από τους ανθρώπους που βρίσκεστε εδώ, από όλες τις χώρες, έφερε τις ταινίες στο φεστιβάλ. Αυτό το ίδιο ποδήλατο θα πάρει τα βραβεία σας πίσω. Και προχωράμε στην πρώτη απονομή βραβείων, στην πρώτη κατηγορία, στο ελληνικό διαγωνιστικό του 8ου Κάμερα Ζιζάνιο. Προσπαθήσαμε να κρίνουμε σαν παιδιά και σαν ενήλικοι που τρέφουν ένα βαθύ σεβασμό, ένα δέος θα έλεγα, απέναντι στη δημιουργικότητα των παιδιών που, όπως είναι γνωστό σε όλες τις εποχές, κρατάνε τα κλειδιά και τα μυστικά της δημιουργίας του μέλλοντος. Θα κάτσεις εδώ δίπλα μου. Συγγνώμη λίγο. Επειδή φοράς κόκκινα παπούτσια, ξεχωρίζω ότι είσαι η Νεφέλη. Εντάξει. Ευχαριστώ. Τι κρατάς? Μία τσάντα και ένα... Βραβείο. Βραβείο. Ευχαριστούμε. Περίμενε εδώ για να το δώσουμε μαζί. Ωραία. Τώρα το βραβείο animation, το οποίο πάει σε δύο ταινίες. Ο κόσμος μου από την Emotion Pictures και As You Are, ευτυχώς που είμαι διαφορετικός. Από το ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Αθηνών και την ομάδα Ντεζαβά. Οι οποίοι βρίσκονται... Ναι, είναι εδώ και το βραβείο θα απονείμει ο βουλευτής Ηλίας, κύριος Κοντογιάννης. Στον Ηλία Λιβιεράτο, στην Άννα Αντωνάτου και Παναγιώτη Δικαίου. Λοιπόν, για δεύτερη χρονιά το Κάμερα Ζιζάνιο συνεργάζεται με το συνήγορο του πολίτη και ειδικότερα το συνήγορο του παιδιού, καθιερώνοντας το ειδικό βραβείο για τα δικαιώματα του παιδιού. Φέτος η Κριτική Επιτροπή μοιράζει το βραβείο αυτό σε δύο ταινίες, οι οποίες θεωρεί ότι εκφράζουν τη φωνή των παιδιών για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Πρώτα η Κούλα Κοτσιδούλα, η οποία ταινία δημιουργήθηκε... Εσύ η Κούλα Κοτσιδούλα. Δεν είμαι εγώ η Κούλη Κοτσιδούλα, βασικά. Είπαμε, από το ίδιο σχολείο είστε? Όχι, είναι από το 66ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών και μας γράφουν αυτό δύο λόγια. Όταν μάθαμε ότι η ταινία μας πήρε βραβείο, χαρήκαμε πολύ. Είναι τιμή μας. Το να πάρει βραβείο είναι πολύ ωραίο πράγμα. Κουραστήκαμε πάρα πολύ, αλλά μας άρεσε πάρα πολύ. Αυτό το βραβείο θέλω να το αφιερώσουμε στα παιδιά όλου του κόσμου. Δεν έχει σημασία από πού είναι το κάθε παιδί. Είμαστε όλοι ίσοι. Σας ευχαριστούμε που μας βραβεύσατε και μας δώσατε σημασία. Καλά Χριστούγεννα. Αυτό όλο. Λοιπόν, και άλλη μία ταινία για το ίδιο βραβείο. Η ταινία No Entry, που την έκαναν παιδιά που διαμένουν στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων Μακρινίτσας. Την απονομή θα κάνει... Ναι, ο βουλευτής Ηλίας, κύριος Κατρίνης. Κάτσε, για πες μου λίγο. Είπαμε και οι δύο Γεωργίδες να τις πας πίσω τις μικρές. Πηγαίνετε εσύ που είσαι μεγάλη. Πάρτε και πηγαίνετε. Συγχαρητήρια. παιδιά, θα μας πείτε δύο λόγια. Παρακαλώ. Συγχαρητήρια. Thanks. Thank you so much from you all, and especially too much thanks from Camera Zizanio for having this much beautiful, wonderful, and we can say resourceful festival. And as I think, this is the best way for giving a chance, or we can say for giving a right to new generation and for children especially, that they can see their own ideas, their own workshop, or we can say their own struggle, they can see in a big screen. As I think this is wonderful. Thank you so much, Camera Zizanio. Thank you. Ευχαριστώ πάρα πολύ, και ιδιαίτερα το Camera Zizanio, για αυτή την ευκαιρία που δίνει στους νέους μεταργαστές. Σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Μιλούσα αγγλικά γιατί είναι από κέντρο προσφύγων στην Μακρινίτσα και γι' αυτό παρόλο που είναι στο ελληνικό. خايف لعنا الهوى خايف لعنا الهوى يبعت مراسله
خايف لبكرة سوا نضوي أناديل ويروح زمان الحكي ويوصل زمان البكي ونروح لقاضي الهوى عالحب نشكي με το ούτε ο κύριος Αμπτούλ Καντέρ Μόνλα είναι μέλος της Κρητικής Επιτροπής. Ταυτόχρονα όμως είναι και καθηγητής πανεπιστημίου, ηθοποιός, σκηνοθέτης και μας τίμησε παίζοντας το ούτε. Ήταν η Μυρτώ Γιαρετέ, η οποία για όσους δεν το ξέρετε δουλεύει στο φεστιβάλ, δεν είναι επαγγελματίας τραγουδίστρια. Θα ήθελα ξανά ένα θερμό χειροκρότημα για αυτές τις δύο. Thank you very much. Ναι, και περνάμε στα βραβεία για την πρώτη κατηγορία. Εκτός από... πούμε τις τσαντούλες. Τι είναι αυτές τις τσαντούλες, γιατί το ξέχασα να το πω. Βέβαια. Λοιπόν, οι τσαντούλες, όπως λέει η Δήμητρα, είναι και ένα δώρο για όλους όσους βραβεύονται. Δηλαδή το βιβλίο animation με κούκλες του Σπύρου Σιάκα, ο οποίος είναι animator και είναι υπεύθυνος του εργαστηρίου animation του φεστιβάλ. Ενός από τα εργαστήρια. Ναι, ενός από τα εργαστήρια. Αλλά είναι κυρίως φίλος του φεστιβάλ. Τον ευχαριστούμε. Λοιπόν, ναι, τον ευχαριστούμε. Και περνάμε στα βραβεία και την πρώτη κατηγορία. Ξεκινάμε με την αλφα κατηγορία και την ταινία Ready, Set, Rob από την DLE Team. Και έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη, τη Λιδία και την Έλενα, αν δεν κάνω λάθος, αν είναι εδώ. Το βραβείο θα απονείμει ο βουλευτής Ηλίας, κύριος Κουτσούκος. We would like to thank the judges, Κάμερα Ζιζάνιο and our parents for not trying to interfere. Oh, good. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Κάμερα Ζιζάνιο, τους κριτές και τους γονείς μας, γιατί δεν μας ενόχλησαν καθόλου, δεν ασχολήθηκα. Από πού είστε? Από εδώ, από τον πύργο. Όχι, όχι. Από πού? Από την Εδίψα, από την Εύβοια.
Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Να πάτε από το βραβείο στη Λέβια. Περάστε. Α, έχουμε τέλεια. Α, κάτσε, να σε βοηθήσω. Πώς θα το κάνω. Α, δεν ξέρω, συγγνώμη, παιδιά, γι' αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δημήτρη, τη Λιδιά, τη Ζωή και τους γονείς μου. Εντάξει. Συγχαρητήρια. Παρακαλώ. Ωραία. Και τώρα θα περάσουμε στην δεύτερη κατηγορία. Δηλαδή στην κατηγορία των παιδιών από 13 έως 16 ετών. Και την ταινία Dream από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Χίου. Ωχ, τώρα εδώ. Συγχαρητήρια. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι να ευχαριστώ στο Κάμερα Ζιζάνιο το που μας έδωσε την ευκαιρία να εκφραστούμε, να εκφράσουμε αυτά που πιστεύουμε. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στα άτομα που δεν κατάφεραν να έρθουν μαζί μας, την κυρία Μανέ και την κυρία Σοφία Παυλίδου και κυρίως τον κύριο Μπουκέα που έκανε την ταινία. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια. Να περάσουμε στην τρίτη κατηγορία. Να περάσουμε. Όπου έχουμε πάλι δύο ταινίες. Την ταινία Έξοδος από τον Παύλο Μπίτσικα, ο οποίος πρέπει να είναι εδώ μαζί μας, αν δεν απατώμε. Και την ταινία Roses από τους Δήμητρα Βογιατζάκη, Θεόκλητος Τριανταφυλλίδης και Ορφέας Γεωργακόπουλος. Και από άλλους, νομίζω απλά αυτοί οι τρεις είναι εδώ. Ναι, ναι, είναι εδώ τα παιδιά. Οπότε νομίζω ότι είναι και ο κύριος αντιδήμαρχος, ο κύριος συνδρομιάς τρίτης εδώ. Προσωπικά είμαι υπερβολικά χαρούμενη που ανακοινώνω αυτή την κατηγορία, γιατί τα παιδιά από την ταινία Roses είναι στην ίδια σχολή με μένα και νιώθω αρκετά περήφανη, θα έλεγα. Στην αρχιτεκτονική του Μετσοβίου. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στην ταινία που κάναμε, ιδιαίτερα τον Ανδρέα και τον Θεόκλητο, που χωρίς αυτούς η ταινία δεν θα ήταν εφικτή. Και μιας και η ταινία μας μιλά για τη διαφορετικότητα, να δώσουμε ένα μήνυμα, να αγαπάτε τους ανθρώπους, γιατί πίσω από κάθε διαφορετικότητα υπάρχει κάτι τόσο όμορφο όσο ένα τριαντάφυλλο. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Λάμπρο, την Αναστασία, τη Μάγδα και όλους αυτούς που βοήθησαν γενικά για να στηθούν κάποιες ταινίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Μπορώ να πω δύο κουβέντες. Θα σας πω όχι. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους πήραν μέρος στο φεστιβάλ, ιδιαίτερα τους ξένους επισκέπτες που ήρθαν στην πόλη μας γι' αυτό, να ευχηθώ το φεστιβάλ να μεγαλώσει πολλές γενιές παιδιών στον πύργο και επίσης να δώσουμε μια υπόσχεση που χρωστάμε όλοι στο φεστιβάλ, σύντομα να έχει τις απαραίτητες αίθουσες για να μπορέσει να απλώσει τα φτερά του. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τελείωσα και εγώ τη δουλειά μου. Όχι, κάτσε, δεν τελείωσα ακόμα σε 30 δευτερόλεπτα. Επειδή είσαι παλιό Ζιζάνιο και δουλεύει τώρα στο φεστιβάλ, έχει αναλάβει ένα πολύ δύσκολο έργο να είσαι στο Κάμερα Ζιζάνιο. Πριν δούμε το επόμενο βίντεο, εννοείται ότι σου αρέσει. Θέλω να μου πει τι είναι για σένα το φεστιβάλ. Τα πες πολύ ώρα στην εφημερίδα, γι' αυτό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το φεστιβάλ όχι μόνο για μένα, αλλά και για πολλούς άλλους, πολλά άλλα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτό κάθε χρόνο. Είναι τρόπο ζωής να το πω. Ξέρουμε ειλικρινά τι θα κάνουμε κάθε φορά τις πρώτες μέρες του Δεκέμβρη, ότι θα είμαστε εδώ, ίσως να κουραστούμε λίγο, αλλά δεν πειράζει, γιατί πραγματικά μας αρέσει αυτό που κάνουμε. Οπότε δεν είμαι μόνο εγώ. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά, έτσι. Οι περισσότεροι από όσους βρίσκονται εδώ. Θα δούμε τώρα ένα βίντεο ακόμα για τις δραστηριότητες που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες στον πύργο και όχι μόνο. Το φεστιβάλ έχει ξεκινήσει από πιο νωρίς, από τις 22. Αν δεν κάνω λάθος. Δεν θέλω να κάνω λάθος. Πάμε σαν άλλοτε, πάμε σαν άλλοτε. Σκέψου γαλήνη δουτάκι. Κι που στέκονται οι βράχοι και φιλοσοφούν μονάχοι. Θα είμαστε μόνοι εσύ και εγώ. Πράγματα.
καρδιά μου. Όλα για πάρτι σου κι απόψε θα τα παίξω. Άσπρο του κόσμου μέσα από τα μάτια ενός πιτσιρικά. Να ημερέψω λίγο φως μου και όταν θα γεννηθεί ο γιος μου θα μου τα μάθει τη ζωή στα μαγικά. Κουφός ως άλακτο κατάστρωμα σαρώνει. Καθαρισέ με απ' τη μοράβια. Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Γε μου που πας, μάνα θα πάω στα καράβια. Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Μάνα θα πάω στα καράβια. Στηρίξτε το Φεστιβάλ Ολυμπίας, να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε το Φεστιβάλ, στηρίξτε το. Είναι ο πολιτισμός της Ολυμπίας, να είστε καλά. Θα δούμε ένα δείγμα, μικρό δείγμα, από τα αποτελέσματα των εργαστηρίων. Υπήρχαν δεκάδες εργαστήρια στην πόλη, κινηματογράφου, animation, κουκλοθεάτρου. Αυτά τα εργαστήρια, κάποια ήταν αμιγώς ελληνικά, κάποια και διεθνή, ετοίμασαν κάποια βίντεο. Δεν θα τα δείξουμε όλα, τα προβάλαμε πριν, γιατί είναι πάρα πολλά, δεκάδες, η παραγωγή δηλαδή ήταν ανελέητη. Διαλέξαμε τα καλύτερα. Βρισκόμαστε στη δεκαετία του 50, όταν οι άνδρες ήταν άνδρες και οι γυναίκες πρόβατα παρά γυναίκες. Ζαχαροπλάς είναι ο πατέρας σου. Τριάντα χρόνια αργότερα, ο άνδρας παρέμενε άνδρας και η γυναίκα είχε καταφέρει επιτέλους να γίνει άνδρας. Πω δικέ μου, κοίτα κάτι μανούλια. Αν αχαθείς, γελίε. Σήμερα, ο άνδρας έχει πάψει να είναι άνδρας, ενώ η γυναίκα έχει γίνει πια κάτι παραπάνω από γυναίκα. Έτσι, τα χωράκια! Μπετήρια, παιδιά, δεν τα είχα δει. Καταπληκτικά. Πού να δούμε και τα επόμενα. Λοιπόν, προχωράμε στις βραβεύσεις. Έφτασε η στιγμή για εσάς. Ευρωπαϊκό διαγωνιστικό 8ο κάμερα Ζιζάνιο. Are you nervous? No. Okay, I hope not. Τρεις κατηγορίες και στο Ευρωπαϊκό Κάμερα Ζιζάνιο, ανάλογα με την ηλικία. Παρακαλώ, τα μέλη της Κρητικής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Διαγωνιστικό του Κάμερα Ζιζάνιο. Πού είναι? Μαρία Αγγελάκου, Κατερίνα Τσιβάνου, να ανέβουν στη σκηνή. Να μας πούν δύο λόγια για τις ταινίες πριν προχωρήσουμε στα βραβεία. Γεια σας, κορίτσια. What the judges had to deal with in the European section of Camera Zizania was far from easy. We watched 130 movies from 21 countries in 5 days. Εδώ βραβεύονται 13 εξαιρετικά έργα, αλλά υπάρχουν τουλάχιστον άλλα τόσο που άξιζαν για βραβεία και καταρχηροκροτήθηκαν από το κοινό. The huge participation, the attendance and the film's live presentation from their creators in the European section of Camera Zizania confirmed the fact that our festival is established as a place where young European creators meet. Μπράβο, κορίτσια, καλά πάτε. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Πραγματικά νομίζω ότι κάποια από τα παιδιά που βρίσκονται σε αυτή εδώ την αίθουσα, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από την Ευρώπη, θα συζητηθούν πάρα πολύ στο μέλλον. Ήδη είδαμε σχεδόν άψογες επαγγελματικές δουλειές. Γι' αυτό τα βραβεία που θα δείτε πραγματικά αξίζουν, το αξίζουν. Πάμε στην πρώτη κατηγορία. Ταινίες παιδιών μέχρι 12 ετών.
τρίτο βραβείο. Star Wars, αποτυχημένα γενέθλια, Ιρλανδία. Λίον, Σίρσα, ο Κόνορ. Congratulations. Καλησπέρα. I'm from Ireland and I just like to say thanks for the reward and thanks to our friend Sean and our mom and I just really liked the film and I'm glad you liked it. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ στους φίλους μου. Ευχαριστώ. Thank you and good night. Ευχαριστούμε και καληνύχτα. Προχωράμε με ένα βίντεο από ακόμα ένα εργαστήριο. Ένα δείγμα από το εργαστήριο Animation. Υπεύθυνοι ήταν ο Γιώργος Ζέρβας, ο Κώστας Κατράκης, Παναγιώτης Κατσαχνιάς. Δεν θα τα δούμε όλα αυτά που ετοιμάσατε. Ξέρω ότι κουραστήκατε πολύ. Θα δούμε ένα μικρό δείγμα. Ξέρω ότι όλοι όσοι έχετε δει τις ταινίες των Απόλλωνα περιμένατε με αγωνία τα αποτελέσματα, γιατί ο διαγωνισμός, ο ανταγωνισμός φέτος ήταν πάρα πολύ σκληρός. Αλλά θέλουμε λίγο το χρόνο σας, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική κατηγορία για να απονείμουμε τα επόμενα βραβεία. Πρόκειται για την δεύτερη κατηγορία στο Ευρωπαϊκό Διαγωνιστικό του Κάμερα Ζιζάνιο, ταινίες παιδιών από 13 έως 16 ετών. Ξεκινάμε λοιπόν με ειδική μνήμα που παίρνει η ταινία. Καλός μαθητής, τιμωρία επιβράβευση, Σερβία, Έλενα Πέρισιτς. Congratulations. Η κυρία Φιφή Παπαντονοπούλου, εκ μέρους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα απονείμει την ειδική μνήμα.
It's okay. Talk. Thank you very much. Just that? Yes. You are beautiful. Ευχαριστούμε κύριε Παπαντονοπούλου. Τρίτο βραβείο. Παραλία, Ουγγαρία, Joseph Berg. Παρακαλώ τον κύριο Βαγγέλη Πολίτη, πρόεδρο του Δήμου Πάτρας, να απονείμει το επόμενο βραβείο. Thanks, everybody. Λιτός και περιεκτικό σας. Ευχαριστεί όλους. Α, έχουμε πολλά βραβεία εδώ. Δεύτερο βραβείο, δεύτερη κατηγορία. Yes. Μαντέψτε. Ukraine. Miss Mirmigi. Alex Bosniuk. Γεια σας. I want to say thanks for all people who took part in this festival, especially for all organization of this festival. They made great work, and due to we can be here always. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Την οργάνωση του φεστιβάλ, ευχαριστούμε κυρία Αργυρού, την οργάνωση του φεστιβάλ, ευχόμαστε να είμαστε εδώ και τα επόμενα χρόνια. Συνεχίζουμε. Πρώτο βραβείο, στη δεύτερη κατηγορία. Το πρώτο βραβείο θα μοιραστεί και απονέμεται στους Σερένα Κρόους, Κασάνδρα Όφενμπερκ, Αλεξάνδρε Σπουρ, Μπαρτ Άρσε, το κορίτσι της διπλανής πόρτας από την Ολλανδία, το μεγάλο βιβλίο με τα παραμύθια, πάλι από την Ολλανδία. Μπράβο στην Ολλανδία για τη διπλή νίκη. Παρακαλώ τον κύριο Ηλία Ανδριόπουλο, συνθέτη, να έρθει να δώσει το βραβείο στα παιδιά. Great Book of Fairy Tales. Yes. The microphone. This is... Well, you had two films? Three. I had three ταινίες και είναι πολύ έκπληκτη. Πού να το δώσεις? Στον κύριο για να το δώσεις στα κορίτσια. You gone with that, yes. We hebben met het grote sprookjesboek gewonnen. Ja. Wait. You have some girls also. First prize. So, microphone for you. Congratulations. Yeah, thank you very much. We like to thank the NFFS for sending us here. And yeah. Yes, thank you everybody. Σας ευχαριστούμε. Congratulations όλους. Και συνεχίζουμε με ακόμα ένα βίντεο από εργαστήρια που όμως δεν έγιναν από παιδιά από την Ελλάδα, από εργαστήρια στα οποία συμμετείχαν παιδιά από όλη την Ευρώπη. Θα δούμε ενδεικτικά τη δουλειά που έκαναν η Ουγγαρία, η Σερβία και η Ολλανδία. Εργαστήρια.久しぶりさ、ぼやちゃん。さようだった。神谷社様。お願い、これをしてない。セキュリ様、いない。いいよ。これをしてな。出入り、僕たちはここで陸つために一つライブ。一つ死んだ。 Συνεχίζουμε με τις ταινίες παιδιών από 17 έως 20 ετών στο Ευρωπαϊκό Διαγωνιστικό του Κάμερα Ζιζάνιο. Ξεκινάμε με ειδική μνήμα σε αυτή την κατηγορία. Αυτή την ειδική μνήμα την παίρνει η ταινία
Λιθουανία, μεταμόρφωση, Σάρουνα σας Μέγκα. Το λέω σωστά, μάλλον. Και το βραβείο θα απονείμει, κυρία Γκίκα από την εκπαιδευτική τηλεόραση. Congratulations. Σαρούνας. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε με το τρίτο βραβείο. Πάθος για τον άνεμο, Ολλανδία, Thomas van der Grond. Ο κύριος Μάκης Παρασκευόπουλος, ο δήμαρχος του Πύργου, θα κάνει την απονομή του δεύτερου βραβείου. Good job, Thomas. Where are you? Okay, so I'd like to thank the festival for organizing all this. And I'd like to encourage everybody to keep making films. Thank you. Ευχαριστώ όλους εσάς. Κύριε Παρασκευόπουλε, θα μας πείτε λίγο. Ευχαριστώ όλους εσάς που οργανώσατε αυτό το φεστιβάλ. Είναι πολύ χαρούμενος που είναι εδώ. Ο Δήμαρχος του Πύργου. Εγώ σας ευχαριστώ όλους για αυτό το όνειρο που ζούμε. Τίποτα άλλο. Θα σας ευχαριστούμε πολύ. Και πρώτο βραβείο στην κατηγορία. Γάμα, μεγάλα παιδιά, μεγάλα ζυζάνια. Danny, Angelo, Netherlands. Α, επιτέλους, το καταλάβατε. Το κυνήγι, Danny Slaser, Angelo De Witt. Βραβείο, θα απονείμει. Ο Νίκος ο Θεοδοσίου. Thank you a lot and maybe see you next time. Yeah, maybe. Σας ευχαριστώ πολύ. Ίσως να σας ξαναδώ και το χρόνο. Congratulations, everybody. Χρόνια πολλά, κύριε Νίκο. Ευχαριστώ σε όλους. Ευχαριστώ. Αν εμείς οι μεσήλικες του φεστιβάλ εξαφανιστούμε ξαφνικά, είμαι απόλυτα σίγουρος ότι αυτά τα 17 χρόνα, ίσως και μικρότερα που είναι τριγύρω, μπορούν να κάνουν το φεστιβάλ με τον ίδιο, ίσως και καλύτερο τρόπο. Γι' αυτό τους ευχαριστούμε από καρδιάς, γιατί μας δίνουν δύναμη και μάλλον νεανική ζωντάνια. Τον κύριο Δημήτρη Σπύρου να έρθει στη σκηνή. Καλησπέρα σε όλους. Δεν θέλω να μακρηγορήσω τέτοια ώρα. Τρία μόνο πράγματα. Φυσικά το φεστιβάλ πλέον έχει πολύ μεγάλη ωριμότητα και μπορεί να προβεί σε ενέργειες και συμπράξεις με πολύ μεγάλα πανεπιστήμια και του εξωτερικού και της Ελλάδας, πάνω στον τομέα των οπτικοακουστικών. Δεύτερον, θα ήθελα να επισημάνω ότι οι Έλληνες σκηνοθέτες είναι πάρα πολύ ταλαντούχοι, όπως διαπιστώσαμε από τις ταινίες μικρού μήκους που είδαμε.
Όμως δεν βλέπουμε επί πολλά χρόνια μεγάλου μήκους ταινίες και πιστεύω πως έχει έρθει ο καιρός πια να προχωρήσει η Ελλάδα να κάνει θεσμοθετημένα και ταινίες μεγάλου μήκους. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σπύρου, κύριε Σπύρου. Σόλυτα σας παρακαλώ, ελάτε εδώ. Γιατί υπάρχει ακόμα ένα βραβείο που νομίζω ότι πρέπει να το δώσετε εσείς. Ποιο βραβείο είναι αυτό? Παρακαλώ να έρθει πρώτα το βραβείο. Αυτό το βραβείο είναι η πιο μεγάλη κάμερα που έχει φτιαχτεί για το φεστιβάλ. Και αυτή η κάμερα θα δοθεί στο πιο μικρό ζυζάνιο του φεστιβάλ, την κυρία Φωτεινή Πίνη. Ζυζάνιο 2008! Είναι η κόρη της Κατερίνας Ζαμπέλη που έχει κάνει τις μεταφράσεις και τους υποτιτλισμούς. Και εμείς φεύγουμε, γιατί κάποιοι άλλοι θα σας χορέψουν τάγκο. Είμαι 14 χρονών. Και είμαι 17. Έχω μια πληροφορία ότι είσαστε ζυζάνια. Είσαι στην εφημερίδα. Ναι. Τι σούμενο από αυτό? Η συνεργασία μας, οι συνεντεύξεις που παίρναμε από τα παιδιά που έχουν έρθει από χώρες εξωτερικού και γενικά όλο αυτό το κλίμα τρέλας που επικρατούσε όλες τις ημέρες στα γραφεία του Ζυζανίου. Προχωράμε στα βραβεία των 10ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους. Παρακαλούμε τον κύριο Μάνο Κοντολέων, συγγραφέα και μέλο της Ελληνικής Επιτροπής UNICEF, να ανακοινώσει το βραβείο. Καλησπέρα και πραγματικά συγχαρητήρια για μια ακόμη φορά στους διοργανωτές αυτού του φεστιβάλ και ευχές για συνέχεια του πολλά χρόνια. Ήταν για μια ακόμη φορά δύσκολο να διαλεχτεί μια ταινία που να είναι καλλιτεχνικά άρτη και παράλληλα να εξυπηρετεί τους στόχους που έχει βάλει μπροστά της η UNICEF, γιατί τελικώς η τέχνη αυτούς τους στόχους, την αγάπη, την αλληλοβοήθεια, την κατανόηση, το δικαίωμα σε μια ταυτότητα όλα εξυπηρετούν. Ανάμεσα λοιπόν σε μιας δύσκολες αποφάσεις, διάλεξαμε την ταινία από την Ινδία, το αγόρι με την χειροβομβίδα. Congratulations. Thank you so much. I've been here for almost all the screenings for Camera Cesano as well as the main theater, and I think I should thank the audience for their wonderful enthusiasm and passion for seeing films. And of course, the organizers, I have to say, have been going better and better. Like they have not lost their passion and their humor and warmth as the night is going on. Thank you so much, anyway. Thank you. Είναι αλήθεια. Thank you. Βρισκόταν στις περισσότερες προβολές και χάρηκε και σας ευχαριστεί για τον ενθουσιασμό που υπήρχε μέσα στο θέατρο από όλων. Ένα χειροκρότημα για το κουράγιο του Rock Demers, της Αλεξάνδρας της Κορονέου, της Σινέζα Κουρκλητήτε, της Πέτρας Τάσλιστε και του Αμπτούλ Καντερμόνλα που αποτέλεσαν τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής για εφέτος. Παρακαλούμε τον πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής, τον κύριο Rock Demers, να ανέβει στη σκηνή και να μας κάνει μια αποτίμηση του φεστιβάλ. Mr. Rock Demers, from Canada. Les membres du jury, à l'unanimité, expriment leur appréciation. Εκφράζουν την εκτίμησή τους αφού διοπίστωσαν τον βαθμό στον οποίο αυτό το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου αποδεικνύεται. Τόσο καλά ενταγμένο στο γεωγραφικό αλλά και ανθρώπινο και πολιτιστικό του περιβάλλον. Λίγες είναι οι φορές που έχουμε δει ένα φεστιβάλ στο οποίο τόσο οι μικρότεροι όσο και οι έφηβοι δείχνουν τόσο χαρούμενοι που συμμετέχουν. Ένα φεστιβάλ τόσο καλά ενταγμένο που παρουσιάζει μία μοναδική προσωπικότητα.
ήθε όλες οι πηγές που το τροφοδοτούν να μην εξαντληθούν ποτέ, έτσι ώστε οι καρποί του να είναι πάντα οι καλύτεροι. Και ξέρουμε πως αυτό το φεστιβάλ είναι μόνο ένα μικρό δείγμα του συνόλου και αποδεικνύει την ταχύτητα της ακτινοβολίας του και την δύναμη της δράσης του στον τομέα της κινηματογραφικής εκπαίδευσης, αρχικά στην Ελλάδα αλλά και έξω από τα σύνορα. Ευχόμασταν να υπάρξουν κάποιες μεγάλου μήκους ελληνικές ταινίες στο διαγωνιστικό μέρος του φεστιβάλ και να εμφανιστούν δίπλα στις τόσο όμορφες ταινίες που είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τις προηγούμενες χρονιές σε πολλά φεστιβάλ του εξωτερικού και να αποδείξουν έτσι τη ζωντάνια και την πρωτοτυπία των Ελλήνων καλλιτεχνών σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστούμε για την ποιότητα της οργάνωσης σε αυτό το φεστιβάλ, καθώς και την ειλικρίνεια και τη γενναιοδορία των οργανωτών του. Αυτά είπε ο κύριος Ντέμερς και θα απονείμει το βραβείο ΣΥΦΕΣ στον νικητή. C'est à vous de présenter le ΣΥΦΕΣ. Qui est? Which film can deserve best the ΣΥΦΕΣ prize given his aura, given its qualities, given its powerful emotion and poetry, than Tahan? Tahan, Ινδία, το παιδί με τη χειραβομβίδα. Ακόμα ένα βραβείο για τον Σάντος Σιβάν, το σκηνοθέτη της ταινίας. Ειδική πνοία, απονέμεται στην ταινία Fighter, Νατάσα Άρτη, από τη Φιλανδία. Για τη βαρύτητα του θέματος, αλλά και τη σχέση εικόνας και μουσικού soundtrack. Είμαι σπέραν τώρα, πλάσεις προχάλλω. Είσαι σύριας, Τιμ. Ενώ με προχάλλω, αλλά μα. Κοίτα, έρχεται πέρα από το ίσιο, αλλά μα. Θα έχεις ήδη τα φά. Όχι, το χάλλω να φάει. Δεύτερη δική μνήμα. Απονέμεται στην ταινία ένα παραμύθι για δύο κουνουπάκια από τη Δανία. Και το βραβείο αυτό θα πάνε στη Δανία να δοθούν στο Γιάννη Κάστρου και στο Φλέμινγκ Βιστμόλερ που δημιούργησαν ένα παραμύθι για δύο κουνουπάκια. Er du dronning? Jeg vil også tage en hård spurt ind imellem, ellers bliver det altså for kedeligt. Du er min dejlige diva. Sensitiva. Er der en på frakken? Oh nej! Og nu er jeg dødsstraf for at flygte. Hørte du det? Dødsstraf! Hey, hold lige op! Styr! Kom, vi må befri ham! Stop! Tror du, du er Spider-Man? Du reddede mit liv, Egon. Det var enormt sejt gjort. Så vi rumpetterne! Tror du, jeg kan få et job i jeres cirkus? Kom nu, din lækre hængerøv. Προχωράμε στο βραβείο Ερμηνεία Κοριτσιού, που θα δοθεί σε νεαρή ηθοποιό σε παιδί που παίζει σε ταινία μεγάλου μήκους. Αυτό το βραβείο το παίρνει η μικρή Φατεμέχ Σακέρ για την ερμηνεία της ταινία Τσιγκελωτή Μουστάκα του Τζαβάντ Αρδακανή από το Ιράν. Το αγόρι που κατάφερε να πείσει ότι ερμηνευτικά μπορεί να εκφραστεί σε όλες τις καταστάσεις ονομάζεται Bergper Porvaldsson from Iceland. Βραβεύε για την ερμηνεία του στην ταινία «Χωρίς σήμα» του Άρη Κρίστινσον. Συγχαρητήρια και στο σκηνοθέτη που είναι εδώ. Το βραβείο θα απονέμει η κυρία Ρετίκα Λυσάκη από την ΕΡΤ. Is this for me? Oh, thank you very much. First of all, I like to say Bergþór really deserves this because, you know, he was a guy who didn't mean to be an actor. He was an 11-year-old guy who only wanted to bicycle and was looking for a job of delivering papers. But as he was not older than 11, he didn't get a job.
We looked into the papers and saw an actor is needed for a film. So he applied for the job and he got it, and he did an extremely good job working in the snow every day, cold, 50 days in the snow. So this is really, you know, let's give a big hand to him. Λέει ότι πραγματικά του αξίζει, του νεαρού αγοριού, δεν είναι ηθοποιός, είναι μόνο 11 χρονών. Το μόνο που ήθελε ήταν να πάρει ένα ποδήλατο και κατά τύχη απάντησε στην αγγελία που είχε βάλει, δέχτηκε να συμμετάσχει και πραγματικά του αξίζει. It was very tough for him. Excuse yes. me, yes, you were a chief tyrant. Yes, yes, no, it, yeah, it was tough for him, but he was a very, very, very tough guy. Only cried once, the first time the snow hit him, but never after that. Το χτύπησε. Η ταινία τόσο και για όσους δεν την έχουν δει, έχει διαδραματιστεί στην Ισλανδία με χιονοθύελλες, χαμούς και πράγματι στο πρώτο γύρισμα με πραγματική χιονοθύελλα χτύπησε λιγάκι, αλλά εντάξει. Μέχρι τότε, όχι. Okay. Thank you. Thank you very much. Congratulations. Κυρία Καλεσάκη από την Έρθει, έχετε ένα μήνυμα. Έχετε ένα μήνυμα. Εκπροσωπώντας και τον πρόεδρο της ΕΡΤ, τον κύριο Παναγόπουλο, ο οποίος πολύ θα ήθελε να είναι, αλλά τελικά δεν κατάφερε, να σας διαβάσω ένα πολύ μικρό μήνυμα, θερμό όμως. Στο χαιρετισμό μου προς το 11ο φεστιβάλ, χαρακτήριζα το Φεστιβάλ Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους σαν ένα παράλληλο σχολείο. Μια που μέσα από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που αναπτύσσει, προτείνει στην ουσία αισθητικές και ιδεολογικές παρεμβάσεις με κοινωνικό χαρακτήρα. Μια ίδια προσπάθεια με άλλα μεγέθη φυσικά. Καταβάλλεται και από την ΕΡΤ, η οποία μέσα σε συνθήκες ακραίου ανταγωνισμού επιμένει να προσφέρει υψηλού επίπεδου ενημέρωση, επιμόρφωση και ψυχαγωγία. Η σύμπτωση λοιπόν σκοπών και στόχων είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο η ΕΡΤ στήριζε, στηρίζει και θα συνεχίζει να στηρίζει με κάθε τρόπο το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους. Εύχομαι στους διοργανωτές πάντα με την ίδια ζέση και το ίδιο πάθος να συνεχίσουν τη θαυμάσια δουλειά που κάνουν, στους επαγγελματίες κινηματογραφιστές να συνεχίσουν να δημιουργούν με ιδιαίτερη ευαισθησία ταινίες για παιδιά και νέους και στους μικρούς μας φίλους πάνω απ' όλα να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται κόντρα στο ρεύμα, στο χώρο του κινηματογράφου. Ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλεσάκη. Προχωράμε με τα βραβεία γιατί έχουμε λίγα ακόμα και πολύ σημαντικά. Και έχουμε το βραβείο σεναρίου για ταινία μεγάλου μήκους. Ποια ταινία θα το πάρει? Τσιγκελωτή Μουστάκα από το Ιράν, στο Τζαβάντ Αρντακανί, σεναριογράφο και συνοθέτη της ταινίας. Το βραβείο δίδεται για τις αρχές που προτείνει με έναν φρέσκο, ζωντανό και χιουμοριστικό τρόπο. Βραβείο σκηνοθεσίας για ταινία μεγάλου μήκους. No Network. Άρη Κρίστενσον. Στην ταινία χωρίς σήμα, σκηνοθέτης Άρης Κρίστενσον από την Ιλανδία. Til hamingju, elskan. Til hamingju með hvað? Já, með nýju systurinnar. Systur? Παρακαλώ τον κύριο Χάρη Παπαδόπουλο, πρόεδρο των Ελλήνων Σκηνοθετών, να έρθει να δώσει το βραβείο στο βραβευμένο σκηνοθέτη. Yes, thank you very much. It only shows how Bergthor is good, you know. He is so good, that makes me good, so... Λέει τα παιδιά είναι τόσο καλά που τον κάνουν αυτόν καλό. Thank you very much. Thank you very much. It's a great honor. Thank you. Τρία
βραβεία μένουν αυτά της καλύτερης ταινίας μικρού μήκους, της καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων και της καλύτερης ταινίας μεγάλου μήκους. Τα ίδια αυτά βραβεία όμως θα δώσει και η Κριτική Επιτροπή των Παιδιών που παρακολουθούσε μαζί με την Επιτροπή όλες τις ταινίες. Δεν έχει λείψει από καμιά προβολή. Έλατε πάνω, Επιτροπή. Έλατε πάνω να διώσετε τα βραβεία σας. Παιδιά από σχολεία της Ηλίας που θα ανέβουν εδώ για να μας πούν τι αποφάσισε η Κριτική Επιτροπή των Παιδιών. Παρακαλώ και όλες τις μικρές να έρθουν εδώ για τα τρία βραβεία. Εδώ θα κάτσετε. Γεια σας. Λοιπόν, έχουμε Μαρία Μυρτό, Φλόρα Νάνση, ένας Ορέστης λείπει. Δεν θα είναι Ορέστης. Ωραία. Ποια θα ανακοινώσει την καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων? Καλά, μην τρέπεστε, φεράστε. Δεν έχεις ένα σκεπτικό? Πρώτα θα διαβάσεις το σκεπτικό, το κρατήσεις λίγο έκπληξη και μετά θα το πεις. Ήταν ενδιαφέρον, με φαντασία και περιπέτεια. Μέσα από το έργο παρουσιάζονται οι δυσκολίες στη ζωή του ανθρώπου. Για κάθε κατάσταση υπήρχε και η κατάλληλη μουσική. Το animation ήταν μοναδικό και μας ευχαρίστησε. Δεν θα πείτε ποιο είναι? It was interesting with imagination and adventure. Through the film, one can see the difficulties in people's lives. For every situation, the music was very appropriate. The animation was unique and we enjoyed it. Ποια ταινία δεν το πήρατε, μας είπατε? Λοιπόν, ήταν η ταινία «Σταγόνα στο ωκεανό». Από την Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε. Από τον Θοδωρή Βενέρη, τον Δημήτρη Κελιώτη. Θα μας πείτε δύο λόγια? Εκ μέρους της υπόλοιπης ομάδας θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ το φεστιβάλ και τους διοργανωτές και τους υποστηρικτές του και κυρίως τα παιδιά της Επιτροπής που μας τίμησαν αυτό το βραβείο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ποιος θα διαβάσει το βραβείο καλύτερης ταινίας μικρού μήκους? Η φωτογραφία ήταν τέλεια. Η μουσική μας ενθουσίασε. Το σενάριο ήταν πραγματικά απίθανο. Η ηθοποίη ήταν καλύτερη, ιδιαίτερα η Γριούλα. Η συμμετοχή του Καναβάρο επηρέασε την ψηφοφορία. Quiero bebé, olvido cuesta no los bailare. Κυρία Πάολα Κόκα, παρακαλώ να ανέβει στη σκηνή. Εγώ στο κοριτσάκι. Το βράδυ. Μισ Πάολα Κόκα. Hello. Well, it's not, we're not the directors of the film. We were on the production team. We'd like to thank everyone this prize. Θέλω να ευχαριστήσω όλους μας τους φίλους για αυτή την ταινία. Ήμουν μέρος της παραγωγής. The children, the jury. Hi. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Και έχουμε το βραβείο καλύτερης ταινίας μεγάλου μήκους από την Κριτική Επιτροπή των Παιδιών. Η ταινία που ψηφίσαμε ως Κριτική Επιτροπή είναι το No Network. Η ταινία αυτή συνδυάζει πρωτότυπο σενάριο και εντυπωσιακή σκηνοθεσία. Οι πρωταγωνιστές, παρόλο που είναι μικρής ηλικίας, κατάφεραν να μας συγκινήσουν με το μεγάλο τους ταλέντο. Άρη Κρίστισον, again! And the children's jury. Ξανά Άρη Κρίστισον για την ταινία «Χωρίς σήμα» από την Ισλανδία. Και έχει το βραβείο των παιδιών. Okay, thank you very much. This is almost getting embarrassing. But it's always very nice when a story from Iceland set in cold and snow can reach children so far away and all over the world. So that is really a great acknowledgement. Thank you. Χαίρετε πάρα πολύ. Ήταν μια ταινία με πολλή περιπέτεια και σίγουρα σε μια άλλη χώρα τόσο διαφορετική από την Ελλάδα και τους άρεσε. Ευχαριστώ πολύ.
Και συνεχίζουμε με τα τρία τελευταία βραβεία, βραβεία των καλύτερων ταινιών του 11ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους. Βραβείο καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων, που συνοδεύεται από 1.500 ευρώ από την παιδική και νεανική ταινιοθήκη του νεανικού πλάνου, απονέμεται στην ταινία «Ο ζωγράφος του πανικού» του Johan Hagelback από τη Σουηδία, για την απλότητά της, το δημιουργικό πνεύμα, τόσο στο περιεχόμενο, όσο και στον τρόπο έκφρασης. Παρακαλώ το βραβείο να πάει στη Σουηδία με το υπτάμενο ποδήλατο. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα στη βαλίτσα. Ευχαριστούμε. Βραβείο καλύτερης ταινίας μικρού μήκους μυθοπλασίας. Συνοδεύεται από 1.500 ευρώ που προσφέρει το νεανικό πλάνο. Απονέμεται στην ταινία Pet Shop από την Ελλάδα για την ευαίσθητη και ανθρωπιστική προσέγγιση που είχε ο δημιουργός της Μιχαήλ Γαβρίζενέλης. Παρακαλώ τον κύριο Αντώνη Παπαδόπουλο, καλλιτεχνικό διευθυντή του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, να ανέβει στη σκηνή για την απονομή. Αυτό! Άστα αυτό! Έχει πρόβλημα στο πόδι. Συγχαρητήρια. Για πήγαινε στον κύριο με τα γυαλιά, με τα γυαλιά, με τα γυαλιά, με τα γυαλιά. Με τα γυαλιά. Συγχαρητήρια. Σε φοβήθηκε. Συγχαρητήρια στον δημιουργό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ την Επιτροπή. Ευχαριστώ τον κόσμο. Ευχαριστώ τους ανθρώπους του φεστιβάλ. Ευχαριστώ τον κύριο Σπύρου που με φώναξε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εμείς. Το φεστιβάλ της δράμας και το φεστιβάλ του πύργου είναι δύο φεστιβάλ τα οποία αποδεικνύουν τη μεγάλη δυνατότητα που έχει η τοπική κοινωνία και ο κινηματογραφικός κόσμος να δημιουργήσουν αποκεντρωμένες, πραγματικές, σημαντικές δημιουργίες. Αυτό που υπολείπεται, κύριε Σπύρου και κύριε Κωνσταντόπουλε και κύριε Θοδωσίου, είναι η συνέργεια πια. Σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Αντώνη Παπαδόπουλο. Με αφορμή τη διάκριση αυτής της ταινίας, να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που, και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, που ταινία ελληνική διακρίνεται στα βασικά βραβεία της, του Φεστιβάλ της Κριτικής Επιτροπής. Γι' αυτό διπλά συγχαρητήρια στον δημιουργό. Και με αφορμή τη βράβευση αυτή, το Φεστιβάλ θα ήθελα να τονίσει ότι από τότε που ιδρύθηκε έχει θέσει ως βασικό στόχο και σκοπό την ανάπτυξη της παραγωγής παιδικών ταινιών στην Ελλάδα και τη διευκόλυνση της διανομής τους. Για το δεύτερο κάνει ό,τι μπορεί. Για το πρώτο όμως θεωρεί ότι η ευθύνη ανοίξει στα θεσμοθετημένα όργανα της πολιτείας. Τελειώνουμε, έτσι. Ένα βραβείο έμεινε. Αυτό της καλύτερης ταινίας. Θα μαντέψετε? Όχι. Nothing. Άι, Βασίλης. Άλλο. Φάιτερ. Άλλο. Ποιος? Όχι. Όχι. Ταχάν. Ταχάν. Papa!
Βραβείο καλύτερης ταινίας μεγάλου μήκους για το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους, που συνοδεύεται από 5.000 ευρώ προσφορά του Νανικού Πλάνου. Είναι για την ταινία Ταχάν Σάντο Σίβαν, σκηνοθέτης. Παρακαλώ τον κύριο Ονομάρ και τον κύριο Καφύρα. Σας ευχαριστούμε όλους για τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλατε να μας παρακολουθήσετε. Εύχομαι του χρόνου το φεστιβάλ το 12ο να είναι ακόμη καλύτερο από το 10ο. Ραντεβού το Νοέμβρη του 2009. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Σας ευχαριστούμε, πρόεδρε. Congratulations, Ari Christensen's for also for Santos Ivan for the big awards. Θα κλείσουμε με ένα μικρό βίντεο. Τέλειο, τέλειο. Καθίστε, καθίστε. Μικρό βίντεο. Από όλα τα παιδιά για σας. Γεια, είμαι η Μάνια. Γεια, είμαι η Μαρία. Και είμαι από την Ελλάδα. Και εγώ επίσης. Πέρασα υπέροχα στο φεστιβάλ φέτος. Το απόλαυσα πραγματικά. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε του χρόνου. Σας περιμένουμε όλους το 2009. Γεια σας! Μερχαβά, أنا سهى من الأردن. هاي أول مشاركة إلي في المهرجان باليونان. وبصراحة المهرجان كتير رائع. بيجمع ناس من كل العالم. وبناخذ منه تجارب. تسلم. تواصل مع الله بوجهك. وتقعد إركي فيس مع اسمي ريتشارد. وشوت الكاميرا زي ثانية. باي باي. Ćao, ja sam Tanja i Srbija sam ovaj moj treći put da sam na festivalu i jako mi se sviđa ovde. Nadam se da će doći sljedeće godine. Ćao, ja sam Jelena, treći put sam na festivalu i Srbija sam i nadam se da ću da vas vidim sve sljedeće godine. Ik ben Thomas. Ik ben Mart. En we komen uit Nederland. En we hadden het helemaal naar onze zin. En tot volgend jaar. Hi, my name is Saoirse O'Connor and I'm from Ireland. And me and my brother made a film called Star Wars. Jag heter Anders. Vi kommer från Sverige. Och vi tycker att det här har varit en väldigt rolig festival och ser fram emot att komma tillbaka nästa år igen. Tack. Hello, Dani vagyok. Hello, Tamás vagyok. Magyarországról jöttem, és ez itt az első alkalom. Nekem ez a második alkalmam itt, és én is Magyarországról jöttem. Nagyon tetszik a fesztivál, és remélem jövőre is részt vettek. Én is. Hola, soy Jeremías. Hola, soy Eli. Venimos de España. El festival nos ha encantado. Y esperamos vernos el próximo año. Hi, my name is Neve. I'm from England. And I hope I see you.